Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, πάρ' το γρήγορα. Επιτέλους πήραμε αυτό που μας αξίζει. Ποιο? Αυτό που μας αξίζει. Εμείς Τρομπόνη. Σαν Θεσσαλονικής γενικότερα, σαν Μακεδόνες, αν θέλεις ειδικότερα. Και... Άσε το Μακεδόνες, μην το αλλάξει. Το Τρομπόνη, ποιο Τρομπόνη. Στα Σκόπια πάντα λοιπόν. Κάντε τα δόντια σας. Μία απορία. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Ο ΠΑΟΚ είχε άλλους ποδοσφαιριστάς. Απάντα. Όχι, δεν απαντάω. Δεν έκανα διάλογο. Θέλω να πω. Γιατί ο Ασλαμάς. Ναι. Ο Ασλαμάς τρία βράδια εδώ πέρα. Αν δεν το βάλω σαν ερώτηση στον κόσμο, όχι στον Τζόρνταν και στον Γιώργο, καταρχήν μπράβο στον Γιώργο. Αυτή την ερώτηση την κάνω κι εγώ ερώτηση. Είχε άλλους τότε. Όχι, άκου την ερώτηση. Γιατί δεν παίζουν τώρα. Άκου την ερώτηση. Για ψαγμένους, για δυνατούς λίτες. Υπάρχουν τρία μάτς μέσα στη σεζόν που λειτουργήσαν στον ΠΑΟ ανασταλτικά. Ως παραμορφωτικοί καθρέφτες. Χειρόφρενο. Ως παραμορφωτικοί καθρέφτες. Ποια είναι τα μάτια αυτά? Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πες μας. Άλλα δύο. Το ένα είναι το ξέρει και είναι το μπουκάλι. Το ένα είναι ο Ολυμπιακός. Τα άλλα δύο ποια είναι? Λέγε. ΠΑΟΚ Όφη, θα μας πεις. Τα άλλα δύο ποια είναι για τον κόσμο? ΠΑΟΚ Βέρεια, θα μας πεις. Βλέπεις μπάλα. Βέβαια βλέπω μπάλα. Βλέπεις μπάλα. Τέλος, συνέχισε τώρα. Τέλος, συνέχα. Βλέπω μπάλα, αλλά δεν μ' ακούς. Ναι. Βλέπεις μπάλα. Πού πήγε? Ναι, αλλά ο Σλαμάς έγινε κακός το βράδυ εκείνο. Ναι. Γιατί τώρα για μένα να χτυπάς τον ΠΑΟΚ είναι πολύ άδικο. Σωστό, τότε έπρεπε να τα πεις. Τώρα, τι να το κάνω. Οι γαλάζιοι τότε γίναν κακοί επειδή τα λέγανε μέσα στην ευμάρεια του Ηρακλή με το Σπανουδάκι, με τους Μαχλάδες και τους Κιάσους. Ενώ τον Παπάβη. Μπράβο! Και γίνανε οι γαλάζιοι ρουφιάνοι, τσογλάνια, το ένα, το άλλο κτλ. Να διαλύσω την ομάδα από το Δεκέμβριο. Μιλάω για Ηρακλή, έτσι. Να διαλύσω την ομάδα από τον Νοέμβριο. Όχι, να κάνεις. Ρε παιδιά! Κριτική. Κριτική δημοκρατία στο ποδόσφαιρο. Δεν κατάλαβα. Καλά λέει. Τι καλά λέει. Δηλαδή, αν ο Γιώργος μου του πω, Γιώργο, φέρε μου μέλι. Και μου φέρει ένα μέλι, συσκευασία από κρουστική, η γεύση μετριότατη. Και του πω, Γιώργο, συγγνώμη, το μέλι σου. Μια χαρά και μέλι έχει ο Γιώργος, έτσι. Λέω παράδειγμα θέλω, μην γίνει παράδειγμα. Γιατί από με ομάδες θα έχει μίξει να φάνε. Τι μου θυμίζει. Του πω, Γιώργο, το μέλι σου, συγγνώμη. Η συσκευασία δεν είναι ελκυστική. Η γεύση σου, συγγνώμη, ρε παλικάρι μου, είναι. Άστο, μην πω ότι κάνει κουβέντα. Ή θα πει ο Γιώργος, ω, μου κάνεις κριτική, είπα, μου διαλύσεις σε μένα να με κάνεις. Μα θα το πω για να το βελτιώσω. Ξέρεις τι μου θυμίζεται. Ναι. Κουφάλα ο αυτός, ο τεμπέλης, ο έτσι, που τα έπαιρνε, που τα δίνε, που τα έφτιαχνε. Και μόλις πεθάνει, τι καλός άνθρωπος. Καλά, αυτά λέει ο λαός μας. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε. Ζήσε ένα σε μισό, πέθανε να σε. Όχι, πέθανε να σε αγαπώ, ζήσε ένα σε κουάκι. Αυτό δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Τελείωνε με αυτό το πάγο. Αυτό που πάω και είναι ατελείωτο. Πρέπει να μιλάμε συνέχεια για αυτό που πάω. Τι να μιλήσει. Τη Σοφία Μουτίδου του ποδοσφαίρου. Άσε με τώρα. Μία νίκη με άσχημο ποδόσφαιρο επί του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε ως το απάβγασμα της ποδοσφαιρικής επιτυχίας. Λέγε. Λοιπόν, τα άτομα, η ομάδα τερπήθηκε εκ των έσω. Τερπήθηκε. Βεβαίως. Εκ των έσω. Υπεύθυνοι είναι όλοι τους. Ναι. Πρέπει να γίνει και γενικού ξεκαθαρισμού. Στην τρίπη δηλαδή. Τρυπήθηκε η ομάδα, λέω. Ναι. Τρυπή γιατί να είμαστε. Ναι. Μπορεί να είστε εσείς τρυπή. Ξέρω εγώ. Εσύ λες για εσάς. Ναι. Λέω εγώ, τρυπήθηκε η ομάδα. Άρα είναι τρύπη. Λοιπόν, στον άλλο κόσμο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πρέπει να τελειώσουν από την ομάδα. Όχι, γιατί... Τελειώσαμε από αυτό. Λοιπόν, πρέπει να βγουν μια τριπλέτα να μιλήσει. Πρώτος και καλύτερος ο Αναστασιάδης, ο Άγγελος Αναστασιάδης. Γιατί να μιλήσει. Δεύτερον, ο Ζήσης ο Βρίζας. Ναι. Και τρίτον, ο Αθανασιάδης. Και οι τρεις μαζί. Ναι. Να δούνε τι. Πρωινάδικο να γίνω ΠΑΟΚ. Πρωινάδικο να γίνω ΠΑΟΚ. Τώρα που τελείωσε αυτό, ζών, αν γίνει λοιπόν, και βάλει ίσο το 30 ευρώ, εγώ θα πάω. Αλλιώς θα είναι υπόλογοι. Αλλιώς θα είναι υπόλογοι όλοι. Ναι. Θα αιωρούνται τι έχει γίνει. Γιώργο, τι έγινε, τι επαγγελματιών. Ναι. Άσε ρε φίλε να πούμε. Ναι. Άσε ρε φίλε. Βρε αυτό που είπα εγώ μαζί σου. Ναι. 30 ευρώ ίσο. Λοιπόν, αποδείχτηκε λοιπόν ότι όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει πλήρης αδιαφορία στην ομάδα. Έτσι, φίλε, έτσι. Υπάρχει πλήρης απειθαρχία στην ομάδα. Ναι. Δικαιώθηκε ο Αναστασιάδης, πείτε ό,τι θέλετε εσείς. Σκύλε τον Αναστασιάδης. Δικαιώθηκε ο Αναστασιάδης. Σκύλε λοιπόν, μαύρε. Δικαιώθηκε σκύλε. Λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, αλλά θέλω, το δίνω ευθύνες, πρέπει να βγει να μιλήσει. Εάν αγαπάει την ομάδα που θεωρώ ότι την αγαπάει και την πονάει, εντάξει. Πρέπει να βγει να μιλήσει. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Βρίζας. Ναι. Ο Παοξής, οι Παοξίδες, έχουν, δεν απαιτούν από τον Κολάσα ή από τον Ράτσα να μιλήσει, από Παοξίδες, από τον Άγγελο Αναστασιάδη και από τον Κλάους. Τον Αθανασιάδη σήμερα. Ναι. Και από τον Αθανασιάδη. Ωραία θέση τον έβαλε σήμερα. Γιατί, τι ωραία θέση, άσε τώρα. Εξαριστερά, γιατί, τι, Κουλούρης, το Αετόπουλο δεκάρι και Νιάρη ο Παπαδόπουλος, ο Παλέμαχος. Η θέση από το σπίτι και ο Μακ δεξί εξτρέμ, ο Τσαλπιγκίδης έλειπε σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Ο Σαλπιγκίδης έλειπε από τον ΠΑΟΚ. Ο είμαι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ναι.
Όλοι επιτίθονται, όλοι αμήνονται. Μπορούν να παίξουν ο παίκτη που πρέπει. Και ο Βρίζα. Άκου να δει. Ο ένα Παναθηναϊκό, ο άλλο είναι Ολυμπιακό και ο άλλο είναι ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ο ένα είναι Παναθηναϊκό, τα μόνταρε τώρα. Ο άλλο είναι Ολυμπιακό και ο άλλο είναι ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όλοι μπορούν να παίξουν επιθετικά, όλοι μπορούν να παίξουν αμυντικά. Όλοι οι παίκτες πρέπει να είναι πολυτάλαντοι. Λοιπόν, και τι έγινε που έπαιξε αριστερά, δεν κατάλαβα. Ω, βέβαια, ναι. Και μετά έγινε έξω δεξιά. Την είδα. Την είδα. Γιώργο, να τη δεις. Μην ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Τενιάρα, τενιάρα. 2-31-0. Έλα, πας στο Λυκή. Πάμε κόσμο. Μισό λεπτό. Με διακόπτες συνέχεια. Μην τον ευριάζεστε, μη είναι πέμπτος. Λοιπόν, τώρα η ομάδα πρέπει να κάνει σχεδιασμό καλό. Πρέπει να αποκλειστεί και από την Ευρώπη. Ναι, εγώ, αποκλειστεί. Βεβαίως. Ναι. Εγώ θέλω να αποκλειστεί και από την Ευρώπη. Το είπε σήμερα για θαλαμοφύλλα. Κόλατο. Θέλω Σαββίδη να αποκλειστεί η ομάδα από την Ευρώπη. Να έχει δύο μήνες μπροστά να γίνει καλό σχεδιασμό της ομάδος. Να γίνουν μεταγραφές. Λοιπόν, να έχει λιγότερα παιχνίδια να μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα με σωστές κινήσεις. Και το κυριότερο, να μην πάρει βαθμούς αυτή η Ελλάδα. Να παίζει ο πρωταθλητής από τον επόμενο χρόνο προκριματικά. Έτσι θα γίνει. Γιατί. Βγήκανε κάτι κολοκοτρονίτσια τώρα και κάτι περιστέρια και κάτι αυτά να τιμήσουν τη χώρα. Θα τους αφήσουμε να την τιμήσουν, να δουν πώς θα την τιμήσουν. Καλά. Εγώ θέλω να αποκλειστεί η ομάδα. Είναι ξεφτυλά ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει από αρχές Ιουλίου την Ευρώπη. Καλό είναι για μας. Όχι, όχι. Είναι για μας είναι καλό. Πρέπει καλό να αποκλειστεί γίνει. Και να πάρουν δρόμο τα 2/3 της ομάδας από εκεί πέρα. Ξέρω να τι γίνει. Ναι, για τα μαγαζιά, βέβαια. Για εμάς που θα είμαστε όλοι. Όχι, όχι, δεν είναι καλό. Καλό είναι για τον ΠΑΟΚ να αποκλειστεί η ομάδα.